Οι φοιτητές λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έπειτα από 3 χρόνια πανδημίας έστειλαν το μήνυμα. Καλησπέριζω την Αναστασία Γιάμαλη για το σχολείο της. Καλησπέρα, Αναστασία. Καλησπέρα, Γιώργο. Τι ακούμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ? Ότι τα πανεπιστήμια είναι άντρα ανομίας και κέντρα παραβατικότητας. Τι δεν ακούμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ? Δεν ακούμε ότι στη φοιτητική λέσχη του ΑΠΘΙΤΑ υπάρχει συνεχής πτώση της ποιότητας του φαγητού, με σκοπό να αυξάνεται το κέρδος του εργολάβου και πως ποντίκια κάνουν σουλάτσο. Δεν ακούμε ότι οι φοιτητικές αστείες είναι ανεπαρκείς. Δεν ακούμε ότι η φετινή πρωτοετής είναι 17.000 λιγότερη από πέρυσι εξαιτίας της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και ότι από Σεπτέμβρη, αφού η κυρία Κεραμέως φρόντισε να μείνουν κενές οι θέσεις, θα κοπούν άλλες 9.000. Δεν ακούμε ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής που θέσπισε η κυρία Κεραμέως στα ειδικά μαθήματα αφορά εν μέσω πανδημίας έναν κόσμο ο οποίος δεν τα διδάσκεται στο σχολείο και αναγκάστηκαν οι οικογένειές τους να τα πληρώνουν σε φροντιστήρια. Θυμίζω την περίπτωση του ελεύθερου και του γραμμικού σχεδίου για την αρχιτεκτονική. Δεν ακούμε ότι η κυρία Κεραμέως εξισώνει και προμοτάρει τα κολέγια αντί για τα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία αντί να τα ενισχύσει με υποδομές και διδακτικό προσωπικό, επιλέγει να τους στείλει την πανεπιστημιακή αστυνομία. 400 ειδικοί φρουροί θα περάσουν τις πύλες 4 ιδρυμάτων μετά από πολλές καθυστερήσεις και αναβολές το επόμενο διάστημα και όπως μαθαίνουμε από δημοσίευμα της Καθημερινής με ημερομηνία 16/5 που επικαλείται υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα είναι και οπλισμένοι. Δεν ακούμε ότι την περασμένη εβδομάδα φοιτητές ξυλοφορτώθηκαν ακόμη και μέσα στο ΑΠΘΙΤΑ από τα ΜΑΤ. Δεν ακούμε ότι η κυρία Κεραμέως μειώνει τους εισακταίους και στα κεντρικά ιδρύματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, εκεί δηλαδή που ζει η μεγάλη πλειοψηφία των μελλοντικών φοιτητών, βάζοντας το πονηρό δίλημα στις πιεσμένες από την ακρίβεια οικογένειες. Να στείλω το παιδί μου σε σχολή της περιφέρειας με κόστος τουλάχιστον 10 χιλιάρικα το χρόνο ή δίπλα από το σπίτι στο κολέγιο? Δεν ακούμε ότι ακόμη και τα δωρεάν συγγράμματα τίθενται εν αμφιβόλο. Φαίνεται ότι όλα αυτά που δεν τα ακούμε εμείς, δεν τα ακούει ούτε η κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτηθής για τον καταποντισμό της επί 30 χρόνια πρώτης φοιτητικής παράταξης του κυβερνώντος κόμματος, είπε πως με βάση τα στοιχεία που έχουμε εμείς, η φοιτητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας παραμένει πρώτη. Αυτά ήθελαν να ακουστούν οι φοιτητές, που με την ψήφο τους έβαλαν τέλος στην 30ετή κυριαρχία της ΔΑΠ. Καιρός να ακούσουν και να τα κατανοήσουν και οι κύριοι της κυβέρνησης. Λοιπόν.